Λόγος 21 Ιωάννου της Κλίμακος περί καινοδοξίας. Δια την πολύμορφων καινοδοξία. Μερικοί συνηθίζουν όταν ομιλούν περί των παθών και των λογισμών να κατατάσσουν την καινοδοξία σε ιδιαίτερη τάξη χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και λέγουν ότι είναι 8 οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως, ο θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους τους εμέτρησαν 7. Για αυτούς περισσότερο πείθομαι κι εγώ. Διότι ποιος μπορεί να έχει υπερηφάνεια αφού ενήξει την καινοδοξία? Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκφύσεως το παιδί από τον άντρα και το σιτάρι από τον άρτο. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος. Τώρα λοιπόν που το καλεί η περίσταση, θα μιλήσουμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωση των παθών, δηλαδή την ανώσιο ίηση. Λέγω με συντομία διότι όποιος επιχειρεί να φιλοσοφεί για αυτήν, εις μήκος ομοιάζει με εκείνον που ματαιοπονεί προσπαθώντας να ζυγίσει τους ανέμους. Η καινοδοξία είναι ως προς μεν τη μορφή της μεταβολή της φυσικής τάξεως και διαστροφή των καλών ηθών και παρατήρησης παντός αξιομέμ του πράγματος. Ως προς δε την ποιότητα, σκορπισμός των καμάτων, απώλεια των υδρότων, δόλιος κλέπτης του θησαυρού, απόγονος της απιστίας, πρόδρομος της περηφανίας, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγκι στο αλόνι, που είναι μερ μικρό, αλλά απειλεί να κλέψει αθόρυβα όλο τον καρπό και τον κόπο του Γεωργού. 3. Το μυρμήγκι περιμένει να γίνει το στάρι και η καινοδοξία να συναχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το μεν μυρμήγκι τρέχει να το κλέψει, δε καινοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίσει. Το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η κακή, ενώ το πνεύμα της καινοδοξίας χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η αρετή. Η είσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο ο πλούτος των καμάτων. 4. Παρατήρησε και θα ειδείς ότι αυτή η ανώσιος, δηλαδή η καινοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα την ειδείς στα ρούχα και στα μοίρα και στην νεκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα. Παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα και παντού σε κάθε έργο χαίρεται η καινοδοξία. Παραδείγματος χάρη, όταν νηστεύω καινοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω, για να μην φανεί η αρετή μου, πάλι καινοδοξώ με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, νικόμαι από αυτήν, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά, πάλι καινοδοξώ. Όταν ομιλώ, νικόμαι, αλλά και όταν σιωπώ, πάλι νικόμαι. Όπως και αν τη ρίξεις αυτή την τρίβολα άκανθα, ίσταται όρθιο το κεντρί της. 6. Ο καινόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Καινόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος, του καινόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκερη και άστοχη, διότι και τα δύο τα κάνει για τον ανθρώπινο έπαινο. Ο καινόδοξος ασκητής είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του τυραννεί και το μισθό δεν παίρνει. 7. Ποιος θα γελάσει με τον εργάτη της καινοδοξίας που παρίσταται στην ψαλμωδία και επηρεαζόμενος από αυτήν άλλοτε γελά και άλλοτε κλαίει ενώπιον άλλων? 8. Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαίνει, ή μάλλον να πλανά, για τους επαίνους μας και με τους επαίνους μας άνοιξε τα μάτια. Και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος. 9. Εκείνος που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, οδηγός προς την υπερηφάνεια, εξολοθρευτής της κατανήξεως, αφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από το σωστό δρόμο. Οι μακαρίζοντες ημάς, λέγει ο προφήτης, πλανούν πλανώσιν ημάς. Ισαΐας Γάμα 12. 10. Ίδιο των προχωρημένων στην αρετή είναι να υπομένουν γενναία και ευχάριστα της ύβρης. Ίδιο νόμος των Αγίων και των Οσίων είναι να παρέρχονται αυλαβώς τους επένους. 11. Είδα πενθούντας να τους επενούν και να εξοργίζονται γι' αυτό. Έτσι, σαν σοφοί έμποροι σε πανηγύρι, αντάλλαξαν το πάθος της καινοδοξίας με το πάθος της οργής. 12. Ουδείς γιγνώσκητα του ανθρώπου είμαι το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό. Α Κορινθίους Β 11. Γι' αυτό ας εσχυνθούν και ας κλείσουν το στόμα τους όσοι εγκομιάζουν τους άλλους κατά πρόσωπο. 13. Όταν ακούσεις ότι ο πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιεγέλασε, πίσω σου ή εμπρός σου, εσύ να του δείξεις αγάπη και να τον επενέσεις. 14. Είναι μεγάλο πράγμα το να αποδιώξεις από την ψυχή σου τον έπαινο των ανθρώπων. Μεγαλύτερο όμως είναι να αποδιώξεις τον έπαινο των δαιμόνων. 15. Δεν έδειξε ταπεινοφροσύνη αυτός που εξευτέλισε τον εαυτό του, γιατί πώς δεν θα σηκώσει κανείς τα δικά του λόγια, αλλά εκείνος ο οποίος
εξυβρίστη από άλλον και παρά ταύτα δεν ελάττωσε απέναντί του την αγάπη του. 16. Επισήμανα τον δαίμονα της καινοδοξίας να σπείρει λογισμούς για κάποιον αδελφό και συγχρόνως να τους φανερώνει αυτούς και σε έναν άλλο, και εν συνεχεία να κάνει τον δεύτερο να αποκαλύψει τον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να μην μακαρίζει τον προορατικό, να τον μακαρίζει ως προορατικό. Μερικές φορές ο ανώσιος δαίμον της καινοδοξίας εγγίζει και στα μέλη του σώματος και προξενεί διάφορες κινήσεις και παλμούς. Μην τον παραδεχτείς το δαίμονα αυτόν όταν σου ομιλεί για επισκοπές, ηγουμενείς ή δασκαλικά αξιώματα. Πρόσεξε, γιατί είναι δύσκολο να απομακρύνεις το σκύλο από το τραπέζι του κρεοπολίου. Μόλις αυτός αντιληφθεί ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, μας προτρέπει αμέσως να εγκαταλείψουμε την έρημο και να αναχωρήσουμε για τον κόσμο. Πήγαινε, μας λέγει, να σώσεις ψυχές οι οποίες χάνονται. 17. Άλλη είναι η μορφή των Αιθιώπων και άλλη μορφή των Ανδριάτων. Κατά παρόμοιο τρόπο, άλλη μορφή της καινοδοξίας των κοινοβιατών και άλλη των ερημητών. 18. Τις επισκέψεις των κοσμικών στην Σμονή τις αντιλαμβάνεται πρώτη καινοδοξία και προτρέπει τους πιο ελαφρούς μοναχούς να εξέλθουν να υποδεχθούν τους ερχομένους. Τους κάνει να πέθουν στα πόδια τους και έτσι φορεί το πρόσωπο της ταπεινοφροσύνης. Αυτή που ξεχυλίζει από υπερηφάνεια κάνει συνισταλμένο τον ταπεινό, τον τρόπο της συμπεριφοράς, τον τόνο της φωνής. Κοιτάζει στα χέρια των επισκεπτών για να λάβει τα δώρα τους. Επιπλέον τους αποκαλεί κυρίους και προστάτες και ότι σε αυτούς χρωστούν μετά τον Θεό τη ζωή τους οι μοναχοί. Εν συνεχεία, ενώ εκάθισαν στην τράπεζα τους, προσπαθεί να εγκρατεύονται και να επιπλήττουν αυστηρά τους κατωτέρους, διότι δήθεν αυτοί δεν εγκρατεύονται. Ενώ ήρθε η ώρα της ψαλμοδίας, τους δραθήμους τους έκανε προθήμους, τους αφώνους καλυφώνους και τους νησταλαίους αγρύπνους. Τους προτρέπει ακόμη να καλοπιάνουν τον κανονάρχη και να τον εκλιπαρούν να τους παραχωρήσει τα πρωτεία στην ψαλμοδία. Τους κάνει να τον αποκαλούν πατέρα και διδάσκαλο και όλα αυτά έως ότου αναχωρήσουν οι ξένοι. Όσους τιμώνται και προτιμώνται, τους οδήγησε στην υπερηφάνεια και όσους καταφρονούνται στη μνησικακία. 19. Η καινοδοξία πολλές φορές αντί για τιμή προξένησε ατιμία, διότι συνέβη να οργιστούν εξαιτίας της οι μαθητές της και έτσι τους εντρόπιασε αφάνταστα εμπρός στους άλλους. Η καινοδοξία τους αξιθύμους επί παρουσία ανθρώπων τους μετέβαλε σε πράους. Κάνει μεγάλη έφοδο σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα και εκμεταλλευόμενοι αυτά οδήγησε πολλές φορές τους αθλίους στην πτώση. 20. Είδα ένα δαίμονα που ελείψε και έδιωξε τον αδελφό του. Ενώ δηλαδή ένας μοναχός ήταν οργισμένος, έφτασαν κοσμικοί επισκέπτες, οπότε μετεπολήθη ο άθλιος από την οργή στην καινοδοξία, δηλαδή εμφανίστηκε ως πράος στα μάτια των επισκεπτών. Δεν μπορούσε βεβαίως να δουλεύει συγχρόνως και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην καινοδοξία. 21. Αυτός που πουλήθηκε στην καινοδοξία ζει διπλή ζωή, εξωτερικά και με το σχήμα του ζει ως μοναχός, με τις εξωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις ως κοσμικός. 22. Εάν σπεύσουμε γρήγορα να επιτύχουμε την ευαρέστηση των Άνω, ας φροντίζουμε πολύ να γευθούμε και την Άνω δόξα, διότι αυτός που γεύθηκε εκείνη τη δόξα θα καταφρονήσει κάθε επίγειο δόξα. Απορώ δε πώς θα μπορούσε κάποιος να καταφρονήσει τη δεύτερη χωρίς να γευθεί την πρώτη. 23. Πολλές φορές, ενώ μας είχε κλέψει η καινοδοξία, γυρίσαμε και την εκλέψαμε εμείς με τον πιο έξυπνο τρόπο. Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πραγματική προσπάθεια από καινοδοξία και μολονού ότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη, το τέλος υπήρξε καλό και πενετό, διότι ενώ εν τω μεταξύ μετέτρεψαν την κακή σκέψη. 24. Όποιος υπερηφανεύεται για τα χαρίσματα, δηλώνει οξύνια. Ευκολία στη μάθηση, δηλαδή οξύνια. Ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προσφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει τα υπερφυσικά χαρίσματα, διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και σε πολλά άπιστος και καινόδοξος. 25. Για την απόκτηση της τελείας αγάπης και των πλουσίων χαρισμάτων και θαυματουργικής και προορατικής δυνάμεως, πολλοί βασανίζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. Ερισμόνησαν οι ταλέποροι ότι όχι η κόπη, αλλά κυρίως η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων αυτών. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα αντί των κόπων του, έβαλε σαθρό θεμέλιο. Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτό του χρεώς τη δούλο, αυτός ξαφνικά θα λάβει από το Θεό ανέλπιστο πνευματικό πλούτο. 26. Μην μπήθεσαι στον λυκμήτορα, στον δαίμονα δηλαδή που λυκνίζει και καταστρέφει όταν σου προτείνει να παρουσιάσει τις αρετές του για να ωφεληθούν δήθεν όσοι σε ακούν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπος εάν όλο τον κόσμο κερδίσει ή ωφελήσει αυτόν δε ζημιώσει.
Μαθαίου Ιώτα Σίγμα 26. Τίποτα δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς που μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτο λόγο. Έτσι δίδεται και στους άλλους παράδειγμα να μην υπερηφανεύονται, πράγμα από το οποίο τι υπάρχει περισσότερο ωφέλιμο. 27. Κάποιος από τους προορατικούς πατέρες επρόσεξε τα εξής, τα οποία και διηγεί το. Ενώ καθόμουν σε σύναξη μοναχών, ήρθαν οι δαίμονες της καινοδοξίας και της υπερηφανίας και κάθισαν δεξιά και αριστερά μου, και ο πρώτος μου εκεντούσε την πλευρά με το δάχτυλο της καινοδοξίας και με προέτρεπε να υπώ κάποιο όραμα ή κάτι που επετέλεσα στην έρημο. Μόλις όμως τον απόκρουσα λέγοντας αποστραφήσαν ή στα οποίσω και κατεσχυνθήσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακό, ψαλμός ξηφίτα 3, αμέσως ο δεύτερος εξ αριστερών που ψιθύριζε στο αυτή. Έβγε, πολύ καλά έκανες, έγινες μέγας αφού ενοίξεις την ανεδέστατη μητέρα μου. Τότε εγώ χρησιμοποιώντας εύστοχα τον επόμενο στίχο του απάντησα. Αποστραφήτουσαν παράπτυκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη, έβγε, πεποίηκας, ψαλμός ξηθήτα 4. Όταν ερώτησα τον προορατικό αυτό μου πώς η καινοδοξία συμβαίνει να είναι μητέρα της υπερηφανίας, μου απέντησε: «Οι μεν έπαινοι εξυψώνουν και δημιουργούν φυσίωση. Όταν δε εξυψωθεί η ψυχή, την παραλαμβάνει τότε η υπερηφάνεια και αναφέρει αυτήν έως των ουρανών και καταφέρει έως των αβύσσων». Ψαλμός ρο σίγμα 26. Υπάρχει δόξα που μας έρχεται από τον Κύριο. Τους γάρ δοξάζαντες με λέγει δοξάσου. Α βασιλείων Β 30. Και υπάρχει δόξα που είναι συνέπεια διαβολικής εργασίας και απάτης. Ε, γάρ λέγει όταν καλώς μας είπωσιν πάντες οι άνθρωποι. Λουκά σίγμα 26. 29. Θα αντιληφθείς αφού στην πρώτη δόξα όταν τη θεωρείς επικίνδυνη, όταν την αποφεύγεις παντιοτρόπως και όταν αποκρύπτεις την καλή σου ζωή όπου και αν ευρίσκεσαι. Τη δευτέρα δόξα αντιθέτως θα την αντιληφθείς όταν και το παραμικρό το κάνεις προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Καπαγάμα 5. Μας υποβάλλει η μιαρά καινοδοξία να κάνουμε πως έχουμε αρετές που δεν έχουμε, παραπλανώντας μας με το ρητό ούτε λαμψάτο το φως ημών έμπροστο των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα. Μαθαίου ε 16. Πολλές φορές ο Κύριος οδήγησε τους καινοδόξους ακαινοδοξία με κάποιο ατιμωτικό τρόπο που επέτρεψε να συμβεί. 30. Αρχή της ακαινοδοξίας είναι η προφύλαξη του στόματος και η αγάπη της ατιμίας, μέσον η απόρριψη κάθε έργου που μας προτείνουν λογισμοί της καινοδοξίας. Και τέλος, εάν βεβαίως υπάρχει τέλος στην άβυσο, το να πράττουμε ασυναίσθητα ενώπιον πλήθους κάθε τι που μας εκθέτει. 31. Μη αποκρύπτεις την αισχύνη σου με τη σκέψη να μην γίνεις αιτία σκανδάλου. Όμως δεν πρέπει ίσως να χρησιμοποιείτε πάντοτε το ίδιο φαρμακευτικό έμπλαστρο, αλλά να λαμβάνετε υπόψη και το είδος τους άλλων. 32. Όταν εμείς επιδιώκουμε τη δόξα που όταν μόνη της μας στέλνεται από άλλους και όταν επιχειρήσουμε κάτι χάρη καινοδοξίας, τότε ας ενθυμηθούμε το πένθος μας και μετά τη συντριβή και φόβου προσευχής μας, και τότε οπωσδήποτε θα την εκδιώξουμε την ανέσχυτη καινοδοξία, εάν βεβαίως καλλιεργούμε πραγματικά την προσευχή. Διαφορετικά, ας φέρουμε αμέσως τη σκέψη μας στην ώρα του θανάτου και αν επιμένει ακόμα, ας φοβηθούμε τουλάχιστον την κατεσχήνη που ακολουθεί στην δόξα αυτή, εφόσον ο υψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε. Λουκά Ιώτα Ήτα 14. Ταπεινωθήσετε όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά οπωσδήποτε και εδώ. 33. Όταν οι επενούντες ή μάλλον οι αποπλανούντες αρχίσουν να μας επενούν, ας ενθυμηθούμε αμέσως το πλήθος των ανομιών μας και ασφαλώς θα ειδούμε ότι ήμασταν άξιοι των επένων και των τιμών. 34. Υπάρχουν και μερικοί καινόδοξοι που θεωρούν υποχρεωμένο το Θεό να τους εισακούσει σε ορισμένα αιτήματά τους. Ο δε Κύριος συνηθίζει να τους προλαμβάνει και να πραγματοποιεί ό,τι θα τους ζητήσουν στις προσευχές τους, και για τούτο και τούτο για να μην τα λάβουν με την προσευχή και αυξήσουν την ίησή τους. 35. Ως επιτοπλίστων οι απλοί και απονήρευτοι δεν περιπίπτουν στο φαρμακερό αυτό πάθος, αλλά αφού άλλωστε η καινοδοξία είναι διώκτηση απλότητος και επίπλαστη συμπεριφορά. 36. Υπάρχει κάποιο σκουλίκι που αφού αυξηθεί βγάζει πτερά και πετά στα ύψη. Ομοίως και η καινοδοξία, εάν αυξηθεί, γεννά την υπερηφάνεια που είναι ο αρχηγός και η τελείωση, η αρχή και το τέλος όλων των κακών. Βαθμή 21. Όποιος από αυτή την καινοδοξία δεν εχμαλωτίστηκε, δεν θα περιπέσει στην έχθρα του Θεού. Ακέφαλο υπερηφάνεια.